πάω πάνω στο δωμάτιο. Εντάξει. Το καημένο το Μανολάκι, μικρός στα βάσανα. Δεν είναι και μικρός, αυτό σου κάνει κρίδιμα. Μωρέ, του Μανώλη θα του περάσει. Έτσι κάνουν. Πέφτουν με τα μούτρα για ένα μήνα και μετά μην τον είδατε. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Τι πες? Λέω, ναι, είναι άστατη. Ο μεγάλος άμα πέσει με τα μούτρα είναι πρόβλημα. Γιατί το λες αυτό, βρε Μέρι? Τέλος πάντων. Συνέβη κάτι? Άστο αυτό τώρα. Αφού θες να το πεις, γιατί δεν το λες? Σταμάτα, Λάρισα. Τι είναι καλέ, μίλατε. Ο Κώστας έχει κόμενα. Ο Κώστας ο άντρας σου? Όχι, ο Κώστας Βουτσάς. Ο άντρας μου, μπέμπι. Έλα, βρε Μέρι. Που κλείεται. Γιατί? Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος ο Κώστας. Γιατί αυτοίς που πιάνουν την κόμενα τι έχουν, δύο τσουτσούνες? Ο Κώστας τη λατρεύει τη Μέρι και της το δείχνει κάθε στιγμή. Γιατί την κοντεύσει το πομπόνιδο. Άντε καλέ. Καλά, και εσύ πώς είσαι τόσο σίγουρη? Φαίνεται ο άνθρωπος, ο Κώστας είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Έχω κόμενα, γιατρέ μου. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Τα από 17 χρόνια γάμου ερωτεύτηκα. Συγγνώμη, βρε Μέρι μου, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία που μου λες για τον Κώστα μου φαίνονται πολύ ελλειπή. Μα δεν σου είπα πως έχω αποδείξει πως με κερατώνει. Αλλά μια γυναίκα το νιώθει μέσα της όταν ο άντρας της φεύγει. Καλά, μπορεί να παίρνει μια κρίση ηλικίας. Μην τα μεγαλοποιείς και εσύ τώρα τα πράγματα. Αυτό λέμε, πάνω στην κρίση ηλικίας. Τι είναι, έκανε την πουστιά του. Και ο Μακαρίτης ο δικός του. Δεν λέω, ο Θεός θα μακαρίσει την ψυχούλα του. Αλλά εκεί γύρω στα 45 τον έπιασε μια κρίση. Και πάνω στην κρίση, όλο και κάποιο θηλυκό θα βρεθεί στο περιβάλλον. Από ξεκολιάρες γεμάτος ο Θεός. Λαρίσα! Γιατί καλές είναι? Μα καλά λέει. Άλλος θα πάει με την γραμματέα, άλλος θα πάει με την οικιακή βοηθό. Για μένα πάντως δεν με γάμισε. Μα δεν είπαμε για σένα, βρε Λαρίσα, Θεός φυλάξει. Γιατί τόση χαμούρα είμαι? Όχι βέβαια, απλώς είσαι ηθική. Οι ηθικές συνήθως χαμούρες είναι. Εγώ για να πω την αλήθεια, γιατρέ μου, δεν είχα ποτέ και ιδιαίτερες ορμές. Άκουγα κάτι συμμαθητές μου, 5 φορές, 6 φορές. Εγώ στα μεγάλα κέφια, δυο και με το ζόρι κι αυτές. Μια φορά θυμάμαι μια τριπλέτα, 12 Μαρτίου του 1986. Τέλος πάντων, το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Κώστας. Υπάρχει κι άλλο. Ο πατέρας του Μανώλη. Τι πράγμα? Με πήρε τηλέφωνο μετά από 18 χρόνια και θέλει να έρθει να δει εμένα και να γνωρίσει το παιδί. Μετά από 17 χρόνια γάμου, καταλαβαίνετε, γιατρέ, οι επιδόσεις μου από το τόσο πολύ που το βλέπα πεσμένο, νόμιζα ότι μίκρινε κι αυτό, ότι σούρωσε από την αχρησία. Βγήκε να πάρει ψυχά και 18 χρόνια μετά, ξαφνικά, ο κύριος Θανάσης θέλει να έρθει να δει εμένα και να γνωρίσει το παιδί μου. Την άκρα! Να του πετάξει βιτριόλ! 6 ξαφνικά μετά από 18 χρόνια! Να του πετάξει βιτριόλ! Έτσι την ψύχρα το πετάξει το βιτριόλ! Καλέ, δεν λέω αυτό! Έτσι απότομα τον έπιασε ο πόνος για το παιδί! Εντάξει, μου τηλεφώνησε, δεν μπορώ να πω. Έκλαψε κιόλας συντετριμμένος, αλλά αυτό δεν μου λύνει το πρόβλημα. Ναι, εντάξει, δεν είχαμε κάποιες επαφές με τη γυναίκα μου. Αλλά πώς να σου το πω, με τη γυναίκα μου ο έρωτας ήταν κάπως μελάτος. Συγγνώμη, Πρεμέρι μου, αλλά δεν μπορώ να μείνω άλλο. Μα τι λες τώρα. Πάντως, δεν πιστεύω πως έχεις το δικαίωμα να στερήσεις από τον Μανώλη να γνωρίσει τον πατέρα του. Ναι, αλλά τι θα πω και στον Κώστα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ο Κώστας θα καταλάβει. Αχ, μα γιατί να μου έρθουν όλα μαζί. Άντε, γεια. Γεια σου, Φάνη. Γεια σας, κυρία Φάνη. Φεύγω, φεύγω, θα μας δει η μάνα σου. Θέλω να σε δω. Όχι τώρα, θα σε πάρω τηλέφωνο αργότερα. Με πάρεις? Ναι. Είσαι ηλίθια. Γιατί? Κάτσε και θα σου πω. Μέχρι που μπήκε στη ζωή μου, αυτή, από εκείνη τη στιγμή δεν αναγνωρίζω το πέος μου. Λες και κάποιος βίδωσε στο σώμα μου το πουλί του Σβατσνέκερ. Γιατί θέλω συνέχεια. Κάθε μέρα θέλω να είμαι μαζί της. Έλα ρε μπέμπι, έλα ρε μπέμπι, αν είναι δυνατόν, ο Κώστας με τη Φανή. Ναι βεβαίως, η Φανή κάτι μας κρύβει. Συμφωνώ. Κάτι συμβαίνει με τη ζωή της Φανής, τη βλέπω εγώ. Ναι καλέ, γιατί το έχει μέχρι εδώ το μήνυμα μεγάλη γυναίκα. Δεν είναι και μεγάλη γυναίκα, συνομήλικες είμαστε. Αυτό λέω κι εγώ, μεγάλη γυναίκα. Μα καλά, εσύ δεν το βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Εντάξει, κάτι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή της Φανής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο Κώστας. Άμα δεν είναι ο Κώστας, τότε γιατί δεν μας το λέει.
Έπειτα, δεν είδες πως έκανε για να τον υπερασπιστεί. Ναι, όχι το Κώστα, όχι το Κώστα. Ο Κώστας είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Γιατί, ε? Την προηγούμενη Πέμπτη, που χαιρεπόλε Αρίσα. Θυμάσαι που ήμασταν εδώ και φύγαμε για να πάω στον οδοντίατρο. Μια ώρα μετά, βγάλα το σκυλί βόλτα. Κοίτα το αυτοκίνητό της παρκαρισμένο στον από κάτω δρόμο. Άρα έφυγε και ξαναγύρισε. Γιατί, ε? Τι την τραβάει σε αυτό το σπίτι? Το Κώστα. Μπράβο, Λαρίσα. Ευχαριστώ. Σε αυτό να το μη σπουδαίο χαζό. Χτες το βράδυ ο Κώστας είχε μύτη και αυτή δεν ήθελε να έρθει μαζί μας σινεμά. Γιατί, ε? Χτες το βράδυ μαζί της ήμουνα. Και προχτές τα ίδια. Γιατί, ε? Και την προηγούμενη Δευτέρα. Γιατί, ε? Α, στο διάλογο και εσύ γιατί και γιατί. Από την προηγούμενη Δευτέρα βρεθόμαστε κάθε μέρα. Και να το δω μπροστά μου, δεν το πιστεύω ότι ο Κώστας είναι με τη Φάνη. Α, είναι χαζό. Ας την Ελαρίσα, μην ασχολείσαι. Το τέλει το κέρατο. Το κέρατο αυτή τη στιγμή δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνω με τον πατέρα του Μανώλη. Τον Κώστα θα τον αναλάβω μετά. Το θέμα είναι ότι την άλλη Τετάρτη πρέπει ο Θανάσης να έρθει να δει τον Μανώλη. Τι να κάνω. Και δεν με νοιάζει, γιατρέ, που δεν γεννήθηκε γυναίκα, ούτε πως κάποτε τη λέγανε Θανάση. Αυτό που με ανησυχεί, γιατρέ μου, και πάω να τρελαθώ, είναι που θέλει να ξαναδεί τη γυναίκα. Λες να θέλει να τα ξαναπιάσει με τη γυναίκα μου, γιατρέ. Surrounded by glances. Don't give in, my youth. Don't give in, Ines. Our acquaintance had been prepared for a long time. And then suddenly, with hot brandy and desire poorly concealed with just a couple of sentences, your acting of a lady and your cheeks of a country girl, my hoyden and noble woman.
the bed, and my room hung in there like an orange lamp above a green and blue water of Zagreb Street, Proletarian Brigade 39, and Krkovic. Wet streaked away from the windows, and noise from midnight trams. Beautiful moments of nostalgia, love, and poverty. Using shared bathroom and please, if somebody's asking for me. Don't give in, Ines. Here I am. I'm getting up just to obey directions. Is it rude in the moment like this? Mozart, Requiem, Agnus Dei, still, the beginning is my favorite. I dispose with a million more of gentle and saucy information about our youth, which is cheating on us and stealing from us and leaving us in all this in front of us. And don't give in, Ines. Ripped invitation. Cancel the dinner. Cheat on your husband when you're going to brush your hair in some better hotel. Touch me under the table with your knee. My generation. My lover. I know there will be more youth, but never like this one. Around 1938. I won't have anyone to stay young with if you all grow old, and that youth will be hard for me. Most probably you're right, because I'm alone in this coast, which you all left and handed over listlessly. And it's starting to rain again. Like usual, it's raining in Ireland in October. Sea made from lead and sky made from pine trees, distance voice which mix, voice of the mother, brother, sister. Laundry quickly pick up before the rain, and the lights it's gone with that whitenesses. Just a little bit more walking next to the sea. And it's done. Don't give in, Ines. The best and the worst of you.
and I love you. I love you for all the times you can tell me what I'm thinking. I love you for all the times you tell a story drawing me in. I love you for all the times you convinced me with a stupid joke, or even just a look, to stop taking myself so seriously and just enjoy my life. Nothing will make me regret the way I feel about you. What I feel about you isn't a negative thing. It makes me better. It makes my life better. That's what I've been trying to say. That love is never wrong, even when it grows in the worst conditions, with no encouragement. She left a note. Did she know that? She left a note that she was doing it for me. For me. Because she knew I didn't want her anymore. What's horrible is it was true. I didn't want her. I was ready to walk away and she knew it. I was ready to wash my hands of the whole fucking thing. Find some sane girl and start over. Someone who didn't play mind games all the fucking time. Someone who didn't question my every motive. Someone who didn't scare the hell out of me. You know? There were times I was actually afraid she might kill me. My own wife. I was afraid she might poison the milk or stick me with a steak knife in the middle of the night. Honest to God. I was afraid to go to sleep. Sometimes I think the only reason she did it is because she knew this would hurt more. This would stay with me. I know I'm kind of a head case right now. If you want to go, I just don't want to think about it. But I keep seeing her in that pool of blood. The way I found her, with her sleeve, and it was all over her nightgown, the one I bought her for Christmas. Her eyes were all glassy, like you see in the movies. Like a dead fish. Like a dead fucking fish with its wrist slit. But it's my wife. And it's real. And I can't get that picture out of my head. I want it to go away. I want it to go away like a bad dream. But it hasn't yet. Κοίτα, Μάρο, κοίτα το πείο. Ναι, ναι.
Οπό, αυτά με τρελαίνουν. Τα δέντρα τα παράξενα, τα άνθη τα πολύχρωμα, τα εξωτικά. Δεν μου λες, άνετα ξενοδοχεία έχει. Άνετα, άνετα. Ναι, γιατί εγώ δεν είμαι σε φάση να βλέπω τοπία. Εγώ είμαι μια γυναίκα πληγωμένη από τον έρωτα. Κοίτα εδώ. Κοίτα σαλόνια. Κοίτα δωμάτια. Κοίτα εδώ. Σε αυτό το ξενοδοχείο θα μείνουμε. Γιατί δεν σ' αρέσει. Πολυτελέστατο είναι. Μπράβο, γιατί εγώ στο χωρισμό θέλω πολυτέλεια για να ηρεμήσω. Αχ, θα ηρεμήσει. Εκεί στην Ταϊλάνδη έχουν άλλους ρυθμούς αυτοί. Δεν βιάζεται κανείς. Μπράβο. Εκεί την αράζεις και απομακρύνεται η σκέψη από τα εγκόσμια. Αυτό θέλω κι εγώ να απομακρυνθώ. Ωραία λοιπόν. Αύριο πάω να βγάλω τα εισιτήρια. Σε μία εβδομάδα φεύγουμε. Σύμφωνες, έτσι. Σύμφωνες. Σε μία εβδομάδα φεύγουμε και χανόμαστε. Να ζήσουμε κι εμείς αυτούς τους παλιούς πολιτισμούς, τέλος πάντων. Δεν μου λέτε με το ξανθό τι θα γίνει. Ε? Πώς θα φύγω εγώ για Ταϊλάνδη. Δεν κατάλαβα. Γιατί αυτός όπου να είναι θα έρθει. Έχει λοιπόν. Πώς θα φύγω εγώ. Τι, πώς θα φύγεις εσύ. Δεν μπορώ να φύγω, Αλέκα, γιατί αυτός όπου να είναι θα έρθει. Θα τον αφήσω εγώ και θα φύγω. Τι κοφέτο είναι αυτό που μας ρίχνεις τώρα. Πάντως εγώ δεν είμαι διαθετημένη να χάσω αυτή την περίπτωση. Αλέκα, τι λέει αυτή. Ξέρω εγώ. Μπορεί αυτός να είναι το πάθος της ζωής μου. Το πάθος της ζωής σου. Γιατί το αποκλείς. Με συγχωρείς. Μια στιγμή. Μπορεί, δεν μπορεί. Με συγχωρείς. Δεν είπαμε εδώ ότι τίποτα δεν θα μας σταματήσει να πάμε αυτό το ταξίδι. Είπαμε. Να πάρουμε δύναμη. Είπαμε να αρχίσουμε μια καινούργια ζωή. Ωραία. Εγώ την αρχίσω εδώ. Δεν χρειάζομαι ούτε ταξίδια ούτε τίποτα. Θα με κουφάνεις εσύ. Μου λες μάλλον. Είσαι σίγουρη ότι αυτό θα έρθει. Ναι, είπε ότι θα έρθει. Είπε, αλλά θα έρθει. Είπε, θα έρθει. Και με μένα τι θα γίνει. Τι με σένα. Με τον Αντώνη, παιδί μου, τι θα γίνει. Άμα δεν πάμε αυτό το ταξίδι στην Ταϊλάνδη, θα υποκύψω. Γιατί θα υποκύψεις. Υφίστα με πιέσεις. Ναι, Μάρο, υφίστατε πιέσεις. Άρχισε πάλι αυτός να στέλνει σοκολάτες. Κι εγώ στις σοκολάτες έχω αδυναμία. Και το ξέρει αυτός και ποντάρει στη σοκολάτα. Τι γελάς, Αλέκα. Την άλλη φορά δηλαδή πώς με έριξε. Με τις ελβετικές σοκολάτες. Πόσο θα τις θα δω εγώ, άμα ο Αντώνης μου στέλνει κάθε μέρα μια συλλογή από σοκολάτες. Ήδη εσύ να πεις την πρώτη παρτίδα. Αλλά πόσες φορές θα συμβεί αυτό. Θα τη στείλω πίσω μία, θα τη στείλω πίσω δύο, την τρίτη δεν θα αντέξω και θα τη φάω. Τη έφαγα. Καλημέρα σας. Ωραία, θα πας με την Αλέκα. Πάψε, μη συνεχίζεις, θα πάω κρίση. Δηλαδή θα χάσω εγώ. Σκάσε, Μάρο, θα πάω κρίση. Κάτσε ρε Μάρο, πόσο θα λείψουμε, 15 μέρες θα λείψουμε. Ναι, και αυτός έχει ας πούμε λίγο αργοπορημένα και δεν με βρει. Άμα έρθει και δεν σε βρει, θα πείσει σημείωμα. Σημείωμα, τι σημείωμα. Μπιλετάκι μωρό μου κάτω από την πόρτα, τηλέφωνο τάδε, πάρε με, σε περιμένω και τα λοιπά. Και άμα δεν αφήσει σημείωμα, θα μείνω εγώ με την αφιβολία. Γιατί να μην αφήσει σημείωμα. Αν μια στιγμή η διάθεση τον επηρεάσει και δεν αφήσει σημείωμα. Άμα σε θέλει πολύ, θα πείσει σημείωμα. Αλέκα μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Άλλωστε αυτό στην απουσία μου μπορεί να την πάρει διαφορετικά. Τι διαφορετικά. Πώς αποφυγεί ότι δεν ήταν για μένα σήμαντο όλο αυτό. Ότι ήταν έτσι αέρας και πέρασε. Πέρασε την ευθύνη πάνω σου. Θα τρελαθώ. Όσο σκέφτομαι ότι θα ξαναπέσω στον Αντώνη, θα τρελαθώ. Αν εσύ υπερεπείς στον Αντώνη, είμαι κι εγώ υπερεπείς στον χοντρό. Τι στον χοντρό. Ο χοντρός έληξε. Δεν το ξέρω αν έληξε. Ένα λεπτό. Εσύ δεν έκλαιγες και δεν γνώσουν όταν γκάστρωσε τη γυναίκα του. Εσύ δεν μας εξιστορούσες στο γεγονός. Και τρώγα εγώ από νευρικότητα τα πιστίκια και κατέβασα μισό κιλό πιστίκια για χάρη σου. Ναι, αλλά το έριξε λίγο παιδί. Παιδί μου την γκάστρωσε τη γυναίκα του ή δεν την γκάστρωσε. Ναι, αλλά αφού το έριξε το παιδί, εγώ είμαι περιπής. Αλέκα, θα τρελαθώ. Έτσι πάλι τι κάνεις έτσι, να γυρίσεις στο χοντρό, να τραβάει όσα τραβάει τόσα χρόνια, τι κάνεις έτσι. Αυτό είναι, Αλέκα μου. Βαρέθηκα πια στο περίμενε, στο περιθώριο. Θέλω κι εγώ να έρθει να με πάρει, να πάμε ένα σινεμά, ένα ταβερνάκι, ένα θέατρο. Τίποτα. Εκτός κι άμα τουλάχιστον να χτίσει κανένα εξοχικό. Να πηγαίνω κι εγώ μαζί του, να κάνω κανένα μπάνι. Και τι μου τυχαίνει στο τέλος, οι λιβανάτες. Θυμάσαι τι πέρασα πέρυσι όλο το καλοκαίρι. Καλά τραγωδία οι λιβανάτες. Κάτι παιδιά, κάτι γριές, κάτι ταλέποροι άνθρωποι σε θάλασσα βολή. Είναι και βασικά αρχιτέκτονα, πρε παιδί μου. Κατάλαβε.
έπρεπε να τον είχες αφήσει όταν κάστρωσε τη γυναίκα του την πρώτη φορά. Έκανες το λάθος σου και τον κράτησες, έγραψες τη μοίρα σου. Από αυτή τη μοίρα θέλω να ξεφύγω. Θέλω να χρεοποθώ από τον Ξανθό και να ξεφύγω. Κι εσείς μου βάζετε το μαχαίρι στο λαιμό. Αλέκα, πρόσεξε. Πρόσεξε τι θα πεις. Πάει να μας βάλει ενοχή. Τα ίδια μου κάνει και ο Αντώνης. Μου έχει βάλει ενοχή ότι το περιφρονώ. Θέλω να απελευθερωθώ, θέλω να απελευθερωθώ. Κάτσε ρε Μάρο. Πότε είπαμε ότι θα εμφανιστεί αυτός. Είμαι πριν παραδεί το τριαντάφυλλο. Ωραία. Πότε φεύγουμε εμείς για Ταϊλάνδη. Σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα θα έχει φανεί. Θα τι, δεν θα τι. Αλέκα μου. Δεν τσακωνόμαστε. Άλλωστε πόσο κρατάνε τα τριαντάφυλλα. Τρεις-τέσσερις μέρες. Ναι, αλλά μπορεί κάτι να του τύχει. Κάτι να του συμβεί. Μην του δώσουμε ένα περιθώριο. Άντε, να του δώσουμε ένα περιθώριο. Να αλλάξουμε το νερό. Να βάλουμε και μία σπιρινούλα μέσα να κρατήσει παραπάνω. Άμα όμως το τριαντάφυλλο μαραθεί και αυτός δεν εμφανιστεί, βγάζουμε τα εισιτήρια και φεύγουμε για Ταϊλάνδη. Αλέκα, είσαι με τα καλά σου. Τι μετριοπάθειες είναι αυτές. Τι να κάνουμε, βλέπεις εδώ η κοπέλα πάσχει, είναι ερωτευμένη. Τι να κάνουμε. Και πότε πρόλαβε και ερωτεύτηκε. Σε ένα λεπτό. Μα σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό. Δεν είμαστε καλά. Τι να κάνουμε. Βλέπεις. Είναι πιο χοντρός στη μέση. Τι να κάνουμε. Ορίστε, έτοιμο το τριαντάφυλλο. Ακούγα τη συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης.
μου έκανες έρωτα και θυμόμουν τις αρχές που κάναμε συνέχεια έρωτα στον Ολυμπιονίκες. Ανέχτηκα τα πάντα. Πήγα στο δικό σου κόσμο του East Village και του Alphabet City με τους ψαγμένους τους κουλτουριάριδες, με τις καθιστικές διαδηλώσεις και τις πορείες τους. Και όλα αυτά γιατί αισθανόμουν τόσο καλά να σε έχω μέσα μου. Όμως όχι πια, όχι πια ίδια. Έχω και εγώ τα όρια μου και μόλις με γοντάζει. My first time? Oh, I can't remember. I was in this office. It's really cool office. I look up and I see Mick Jagger, David Bowie, Shaken Stevens, Michael Jackson, Eric Clapton, Madonna, Anna Vichy. Gold records, awards, and shit all around. Cool. I realize I'm in a record company. And I'm a big shot record executive. It's like I can do anything I want. Anything. I can call famous singers, throw parties, bath in champagne, line up girls all to myself. Whatever I want. So, I'm sitting down. Lex on the desk. And I'm thinking, now what do I want to do? What button do I press? What number do I dial? And Bob Marley walks in. Bob Marley? My dad played me Bob Marley records ever since I was a baby. So you know how big this is. Fucking mega. So I'm sitting there and I'm thinking, now what do I say? And I notice. He's kind of upset. He looks kind of angry. He starts shouting, calling me yo man, and accusing me of screwing him in some record deal with Buffalo Soldier. And I'm trying to tell him, nah, you know it's not me. This isn't really my office. I'm just sitting here. But I can't get it out. I can't talk. I lost my voice. And I notice he's even more upset. He's more angry. He's shaking in madness. His eyes go red like he wants to kill me. He starts walking towards me, stands right in front of me. And I'm scared. But at the same time, you know, I can't stop thinking how really cool it is that he's talking to me. Back of my mind, kind of knew that he's dead. But hey, that just made it that much cooler. So, I'm looking at him, and I'm just about to start shitting myself that he's really gonna fuck me up. And I feel something. I feel something. I look down, and I notice I have this huge, hard boner. And it freaks me out. Because I know you're not supposed to have boners in front of guys. It's just happening. I can't do anything about it. So I'm looking at him and I'm thinking, well, that's it. He's gonna murder me. He's gonna cut me in slices. He's gonna burn me. He's gonna throw me to the cats. When he looks down, sees my boner, turns around, walks out, and he's gone. And as I raise both hands, say, thank you, God! I realize the records are gone. I see bedroom curtains. And I realize
in bed. I'm awake. And I'm wet. I'm wet. I know I'm not supposed to be wet, but I am. Yeah, so that was it. That was my first time. Bob Marley. Just peaceful, just lying there. Really? You think so? I just can't believe. Are you family? Family, no. Although, I suppose we are all part of the family. Sorry. Fun. Roberts never mentioned you. Oh, well, let's just say someone really wishes he was alive. You're right. He was too young to go. And who are you, lady? I'm Katja Wilson, Robert's wife. His third wife. We were married only for 14 months. That was the most wonderful 14 months of my life. Well, Robert was certainly an interesting guy. And how do you know Robert? Oh. Robert was my pimp. He was? What did you say? Robert was my pimp. Darling, are you in the right funeral home? I must be thinking of someone else. This is Robert Morris. Robert Henry Morris. The nicest pimp any working girl could ever have. Wait, Robert was your pimp? Oh, did we cover that? This just can't be. Who's in the real estate? You'll know, honey. Robert was a pimp. But he was a good one, okay? Never made any unreasonable rules. Never messed up in our business. He even gave us days off when we really needed it. And he never beat us. He had a medical insurance for us, you know? Us? How many were there? Well, Bobby, the big boy Bobby, that's how we called him, had 15 girls. And we all lived in these beautiful villas by the sea with the pool and the jacuzzi. Oh my God, it was awesome! Hey! Maybe that's where all this real estate business came from. This is just gonna be. I met Robert. Bobby? I met Robert at open house. He was selling and I was showing. Maybe he thought you were selling and wished you were showing. Look here, bitch. Oh, come on, lady. I don't really want to fight with you. I came here to pay my respects to Bobby. I don't think I'm ever going to have a pen as good as he was. I mean, who else can help you bring in $80,000 a month and take only 25% off? You can just take your $50,000. God, did you just say $50,000 a month? Yeah, and that was after villas and after insurance. Wilkinson Square, Bobby bought it for us. You know, I was thinking of buying Oakwood. I can take you later there, and I can bring you a profit up to $100,000. What are you talking about, lady? Heck, if you don't mind, I would like to try and fill Robert's shoes. Bobby? Well, Bobby, I think we can come up with some sort of agreement. Well, I don't know. I need to talk to the girl.
about 20% and drop in the daycare expenses, I think we might have a deal. Definitely something to think about. You know, lady, you are way cooler than that poor bitch of wife he had. Years, Philip. 46 red roses, 46 white. White for truth, red for passion. That's what you always said, passion and truth. That's all we need. I wish you were here, Philip. I don't know what to do about Libby. She seems to have become so bitter. She was so cruel about Mr. Marinoff, and she won't have our picture window. She says we're too old, our lives are over. I don't think I can manage her much longer. Oh. If only you were here, Philip. Oh, Philip. My corset has so many stays and so many ties. You said, too many, my love. The moon will set before I have you completely undone. But I said, never, my love. I won't be entirely undone, even by you. For what mystery would keep you with me if you unwrap them all? Σαν και σένα, μα πιανούνε σε λιμάνι. Εσύ θα με πίστευες. Όχι. Ναι, θα με πίστευες. Κι αν σου έλεγα πως έφτασα να μπω σε εκείνο το καράβι και να ζήσω στη θάλασσα για να αλλάξω. Σαν να μην ήμουνα εγώ, πέρασα όσα πέρασα, σαν όλα εκείνα να μην είχαν καμιά σημασία και σαν ποτέ να μην έγιναν. Εσύ θα γελούσες. Έτσι δεν είναι. Και σίγουρα θα πέθαινες από τα γέλια αν σου έλεγα πως σμίγοντας σε έτσι παράξενα εκείνη τη νύχτα μες στην καταχνιά και ύστερα βλέποντας πως είχες για τα καλά αφοσιωθεί σε μένα, κάθισα για πρώτη φορά και συλλογίστηκα και σε λογάριασα για λιώτικον άνθρωπο. Έναν θαλασσινό που παραλάζει από τους ανθρώπους της στεριάς όσο το νερό από τη λάσπη. Αυτό αφοσιώθηκα κι εγώ σε σένα.
Θέλησα να σε ξεγελάσω και να σε παντρευτώ. Μα δεν μπόρεσα. Δεν βλέπεις πως έχω αλλάξει. Δεν μπορούσα να σε παντρευτώ κάνοντας σε να πιστέψεις ένα ψέμα. Κι όμως ντρεπόμουν να σου πω την αλήθεια. Ως τη στιγμή που με ανάγκασες. Κοίτα πως είσαι κι εσύ σαν όλους τους άλλους. Ματ, δεν μπορείς να καταλάβεις πως δεν έχει καμιά σημασία το τι ήμουν αφού δεν είμαι πια. Ακούσέ με. Ετοίμασα τη βαλίτσα μου το απόγευμα και βγήκα στη στεριά. Κάθισα εδώ και περίμενα ολομόναχη δύο μέρες με την ιδέα πως ίσως να γύριζες. Πως ίσως να τα ξανασκεφτώσουν όσα σου είπα κι ίσως... Κι εγώ δεν ξέρω τι ελπίδες είχα. Όμως φοβόμουν να βγω ακόμα και για μια στιγμή από την καμπίνα. Αλήθεια στο λέω. Φοβόμουν να μην έρθεις και δεν με βρεις εδώ. Ύστερα έχασα κάθε ελπίδα. Αφού εσύ δεν φάνηκες. Και πήγα στο σταθμό. Έφευγα για τη Νέα Υόρκη. Έφευγα για να ξαναπάω. Άκουσε, Ματ. Εσύ δεν είχες έρθει και εγώ είχα χάσει κάθε ελπίδα. Όμως αν έφτασα στο σταθμό, δεν μπόρεσα να τραβήξω μπρος. Είχα βγάλει το εισιτήριό μου. Ήμουνα έτοιμη για όλα. Να συλλογιέμαι με σένα και δεν μπόρεσα να ανέβω στο τρένο. Δεν μπόρεσα. Και έτσι ξαναγύρισα εδώ για να σε περιμένω ακόμα. Ματ, δεν βλέπεις πως άλλαξα. Δεν βλέπεις πως η αγάπη μου για σένα με έκανε καθάρια. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις κάτι που είναι φευγάτο και νεκρό και να το ξεχάσεις. Θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια να σώσω τον γάμο μου. Είναι κρίμα να χωρίσουμε έτσι. Είναι και το παιδί. Τι φταίει και αυτό. Φυσικά ο Στέφανος θα πρέπει να καταλάβει και τις δικές μου ανάγκες. Πως είμαι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Με τα δικά μου όνειρα, τις δικές μου ανάγκες. Σου χρειαστεί να μου μιλήσει και εσύ τι λες. Δεν ξέρω, δεν είμαι καλή σε αυτά. Δεν την πήρα από τους Κινέζους. Λίζα, μην αλλάζεις κουβέντα. Από μίμηση ετέρνητη. Εγώ σου μιλάω και σε με γράφεις. Παλιά μάρκα. Αλλά εγώ έχω αιμονή να ραντίζω με αυτή και σε ρούχα μου. Είναι και συμβολικό, ετέρνητη. Μίλησε. Δεν είναι και άσχημη για τα ισόρουχα. Ω, κουτάνα! Τι έπαθες, παιδάκι μου! Εσύ αγοράζεις αυτό το πατσούλι! Ποιο πατσούλι! Αυτό που μου φέρνει ναυτία γιατί το μυρίζω κάθε μέρα στον άντρα μου. Πάνω στα ρούχα του, στα πουκάμισα, στα ισόρουχά του, στα σεντόνια μου. Εσύ πας μαζί του. Έχεις παρανόηση! Με ποια στοιχεία τα λες όλα αυτά! Με κανένα. Απλώς ξύπνησα και έχουμε συνεννοηθεί απόλυτα. Πολλές συμπτώσεις. Οι συγκυρίες ουρλιάζουν και εγώ θέλω να ακούσω τίποτα ηλίθεια. Δεν μου αρέσει το ύφος σου. Αφήσέ με, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν έχεις να πας πουθενά. Λέγε από πότε συμβαίνει αυτό. Άσε με, είπα. Από πότε. Είσαι τρελή. Δεν είχαμε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Ποτέ δεν είχαμε κανονικές σχέσεις. Πριν από χρόνια έχει συμβεί κάτι. Πριν από πόσα χρόνια. Πριν από πέντε είναι αναξιολόγητο. Πριν από πέντε. Πριν από έξι δεν θυμάμαι. Πριν από έξι. Πριν από δέκα. Παράτα με! Μη με πίεζεις άλλο! Δεν αντέχω να το κρύβω ούτε και από τον ίδιο μου τον εαυτό! Ναι, έχω σχέσεις με τον Στέφανο εδώ και 10 χρόνια! Όχι συνέχεια βέβαια. Προσπάθησα πολλές φορές να χωρίσω. Πήγαινα και με άλλους για να ξεφύγω από αυτή την αρρώστια. Μάταια. Και πρέπει να το έχεις καταλάβει από τότε που ήμασταν παιδιά ότι εμείς οι δύο ταιριάζαμε. Ενώ ήταν ανοιχτός και χαριτωμένος άνθρωπος, όπως και εγώ. Ο έρωτας αυτός ήταν φυσικός.
Δεν μπόρεσα να τον αποφύγω. Και γι' αυτό δεν νιώθω ενοχές. Ούτε αισθάνομαι ότι σε πρόδωσα, γιατί δεν έπαψα ποτέ μου να σε αγαπώ και να σε θεωρώ το πιο δικό μου άνθρωπο. Κέτι! Κέτι! Το παίζεις πάλι ανώτερη! Υπεράνω! Κέτι! Δεν θέλω να με δουν έτσι. Όχι. Κανένας δεν θέλω να με δει. Οι άνθρωποι, όταν πονάνε, τόσο άσχημοι και τόσο κακοί. Θέλω να τους λιώσω, να τους εξαφανίσω. Γιατί με κοροϊδεύαν. Γιατί με έκαναν περίγελο τους τόσα χρόνια. Και εκείνος, πώς μπορούσε να λέει πως μ' αγαπάει και να κάνει έρωτα μαζί μου. Πάντα με ήθελε. Αυτό δεν ήταν ιδέα μου. Το σώμα του ζήτουσε πάντα το σώμα μου. Πώς γίνεται να ήθελε και το δικό της. Μήπως δεν έχει γίνει τίποτα μεταξύ τους. Μήπως δεν κατάλαβα καλά. Αφού μου το ομολόγησε, σχεδόν τους είδα. Θα τρελαθώ. Γιατί μου λέγε πως δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς εμένα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εγώ δεν ήθελε οικογένεια. Δεν μετανιώνω βέβαια για το παιδί μου. Ποτέ μου δεν μετάνιωσα. Λες να κάνει και μαζί της, παιδί. Όχι, Θεέ μου. Στέφανε, μη μου το κάνεις και αυτό. Θέλω να πεθάνω. Δες το. Για λίγο. Μέχρι να συνέλθω. Αλλά δεν πρόκειται να ξαναγίνω όπως πριν. Και πώς θα ζήσω έτσι. Χωρίς να εμπιστεύομαι κανέναν. Τίποτα. Να μεταμορφωθώ δεν ήθελα. Να γίνω ανέσθητη. Να απαλλαγώ απόσμα από μυζούν. Δεν είχα ευχηθεί να βρω το δρόμο μου, τον εαυτό μου, ακόμα κι αν χώριζα από τον Στέφανο. Αλλά όχι έτσι, ρε γαμώτο. Όχι έτσι. Γιατί δεν κοίταξα τον εαυτό μου. Γιατί δεν έψαξα να βρω ένα σύντροφο, αλλά μοιράστηκα τον άντρα μιας άλλης. Γιατί να τρυπώσω από την πίσω πόρτα. Δεν μπορούσα να γίνω κι εγώ γυναίκα της μπροστινής εισόδου. Γιατί μόνο που το σκέφτομαι βαριέμαι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ζω σαν την Κέτη. Γιατί εμένα μ' αρέσει το πάθος, η ένταση. Μ' αρέσει να το παίζω αθώα και να χτυπάει η καρδιά μου σαν τρελή μη με ανακαλύψουν. Γιατί όσο και να πατάω τον εαυτό μου κάτω, όσο και να κλαίω ασταμάτητα για το κακό που έκανα στην ξαδέρφη μου, κατά βάθος παραμένω αμετανόητη. Γιατί αυτή η παρανομία με έκανε να μην πλήττω, να ζω. Αχ, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, αλλά φοβάμαι πως δεν νιώθω καν τύψεις. Και το θέμα είναι ότι δεν είμαι καλός με τα παιδιά. Θέλω να πω, μ' αρέσουν τα παιδιά. Αλλά δεν φαντάστηκα ποτέ τον εαυτό μου ως πατέρα. Με καταλαβαίνεις? Που δεν πάει να πει ότι μετανιώνω για οτιδήποτε. Αγαπάω την Κιμ και είμαι περήφανος που έρχεσαι στον κόσμο. Αλλά όταν είσαι νέος, φαντάζεσαι τον εαυτό σου να κάνει ένα σωρό διαφορετικά πράγματα, περίεργα, εξωπραγματικά. Όταν είπα ότι ήμουν έγκυος στην Κιμ, είπα, εντάξει, άρα τώρα κάνω αυτό, που έκανε τα πράγματα ευκολότερα κατά κάποιο τρόπο. Το να μην έχεις καθόλου επιλογές, έλεγα. Όλοι οι τύποι είναι τύποι που πάνε στη δουλειά, έτσι. Τύποι με παιδιά.
Και δεν βρίσκω κανένα κακό σε αυτό. Το να είσαι απλά ένας κανονικός άνθρωπος. Παρόλο που θα ήθελα πολύ να ταξίδευα κάποια μέρα. Βλέπω αυτές τις χώρες στην τηλεόραση και λέω, wow, να ένα περίεργο μέρος. Θα ήθελα πολύ να το δω κάποια μέρα. Όπως η Παμπλώνα. Αυτή είναι στην Ισπανία. Εκεί τα άγρια τρέχουν έξω πίσω όλο τον κόσμο. Και ο κόσμος τρέχει να κρυφτεί πίσω από τις πολυκατοικίες. Κάποιος τους πετυχαίνει ο Ταύρος με τα κέρατά του. Θα έχει πλάκα. Θα μ' άρεσε. Αλλά θες λεφτά για να δεις πράγματα. Οπότε... Είμαι σίγουρη ότι κάτι μπορώ να κάνω. Και μην ξεχνάτε,